Σε διάφορα για τη δράση της Μαργκό. Μεταξύ όλων των άλλων μου είπε ότι και ο Τόνι ήταν πλεγμένος στη φάση με τα όπλα. Έλα ρε, ο χρηματοδότης σου, ο κολλητός σου. Άσε φίλε, μου έπεσε το σαγόνι. Θα αποδείξω και στον εαυτό μου και σε εσάς ότι δεν παρασύρομαι πια. Όλο εγώ σε πιστεύω. Πάντα πιστεύω ότι είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν έχω πιει τίποτα εδώ και μέρες. Ο Στέφανος μπορεί να το επιβεβαίωσει. Αλέξανδρε. Θέλω την κόρη μου πίσω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μην βιάζεσαι. Τι κάνεις τώρα, με τιμωρείς? Να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Όχι. Θέλω η Λίδα να γυρίσει στο σπίτι της. Μόνο κοντά της μπορώ να το παλέψω. Ωραία. Σε παρακαλώ πολύ, άλλαξε κουβέντα. Τι έπαθες τώρα? Νιώθω σαν Χάνος που την πάτησα με τη Μαργκό και δεν κατάφερα να ανακαλύψω τίποτα για τις δραστηριότητες της. Μπήκα στο γραφείο της, μπήκα στο σπίτι της και πάλι τίποτα. Μέχρι προχθές πίστευα ότι είναι καθαρή. Πόσο μαλάκας μπορώ να είμαι? Είναι δαιμόνια γυναίκα, ρε. Προφανώς ήξερε το ρόλο σου από την αρχή και σου πούλησε έρωτα για να σου ρίξει στάχτη στα μάτια. Κύριε Πρέσβη, καλησπέρα. Τι? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Καταρχήν δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι εγώ δέχτηκα στο γραφείο μου την Πιλάρ Μολίνα. Και δεν ξέρω και τι λόγους είχε αυτός που σας είπε κάτι τέτοιο. Σε κατάλαβα που στεναχωρήθηκε όταν βάζαμε τις υπογραφές για το σπίτι. Για μια στιγμή μόνο. Είχα ρίξει πολύ συνέστημα μέσα σε αυτό το σπίτι. Ήταν το κοινό μας όνειρο. Και θα ζούσαμε εκεί. Αγάπη μου, δεν χρειαζόμαστε σπίτια για να κάνουμε όνειρα. Αγαπιόμαστε. Αυτό δεν είναι αρκετό? Και με το παραπάνω. Όσο πλησιάζει η μέρα για το δικαστήριο, με πιάνει απελπισία. Σκέφτομαι ότι θα σταθώ στην έδρα μου μπροστά να μιλήσω για τον Ορφέα. Και όλοι θα νομίζουν ότι είμαι σαν τα μούτρα του. Θα καταθέσει και η Ελένη και ο Σοκράτης Καράς. Ναι. Γι' αυτόν δεν με νοιάζει. Η βρωμιάρα αυτή, για όσο ζει, θα είναι το ζωντανό παράδειγμα το γυναικών που ήμουν ταγμένος να σκοτώνω. Να σκοτώνω για να καθαρίζω τόπος από αυτές. Κατάλαβες, φίλε? Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που περιμένει να ακούσει ο κόσμος και οι δικαστές από μένα. Αυτά θα πω. Τι να σου πω, Ορφέα. Πάμε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έλα, Τόνι. Ναι, σταματέ, ώρα είμαι. Τι έγινε? Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι μόνη σου? Ναι, μόνη μου είμαι. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, πες μου, τι έγινε? Έχεις αναφέρει ποτέ τίποτα σε κάποιον για τα όπλα? Όχι. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό με... Δεν πρόκειται να μιλήσω σε κανέναν, ούτε στον Άλεξ. Όχι, Τόνι, δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ. Μην αγχώνεσαι. Ναι, ήρθε και ο Άλεξ τώρα. Ο Τόνι είναι. Χαιρετισμός. Χαιρετισμός, λέει. Καλά, εντάξει, κλείσε. Τα λέμε άλλη ώρα. Εντάξει, ναι. Θα τα πούμε. Γεια σου. Πήρε να δει τι κάνουμε, λέει, είναι στην Αθήνα. Σε άκουσα να λες τον Τόνι ότι ξέρεις για κάποιο θέμα και ότι δεν πρόκειται να μιλήσεις σε κανέναν γι' αυτό, ούτε καν σε μένα. Άννα, ποιο είναι αυτό το θέμα? Πες μου τι μου κρύβεις.
Να σου μιλάω, τι μου κρύβεις? Άλεξ, δεν θέλω να σου πω. Δεν θέλεις να μου πεις. Γιατί? Γιατί δεν αφορά εμένα. Αλλά ποιον αφορά? Αφορά τον Τόνι. Ανά, δεν είπαμε ότι δεν έχουμε μυστικά ο ένας από τον άλλον? Ναι ή όχι? Αν είχε να κάνει με μένα, θα είχες κάθε δικαίωμα να σαντιστείς και εγώ θα έκανα πίσω και θα σου έλεγα. Αλλά δεν έχει να κάνει με ποιον? Εμένα. Με ποιον έχει να κάνει? Είναι αποκλειστικά προσωπικό. Είναι αυστηρά προσωπικό του Τόνι. Πώς να σου το πω. Και κρατάω τα μυστικά. Στο απέδειξα και με το θέμα της Ελένης, με την παράνομη σχέση. Δεν σου είπα τίποτα όσο και αν κόστησε. Σε παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Σε αυτό είχες δίκιο. Δεν μου είπες τίποτα και σου κόστησε. Αλήθεια σου λέω, Άλεξ. Είναι δικό του μυστικό, δεν μπορώ να το μοιραστώ. Τι να σου πω, Καλά. Δεν θέλω να χάσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Εντάξει. Αφού είναι μυστικό του Τόνι, σε πιστεύω. Είσαι σίγουρος, είμαστε εντάξει? Ναι. I don't care if he's on vacation. I want him to find me a new secretary. Well, I can always fire him and find a new staff manager. Tell him that maybe he won't come early. Συγγνώμη, απέλησες τη γραμματέα σου? Ναι. Γιατί τόσα χρόνια ήταν μαζί σου? Γιατί αλλού τρώει και πίνει και αλλού πάει και το δίνει. Δεν καταλαβαίνω. Πού να καταλάβεις, μόνο εσύ? Πού να καταλάβεις? Εσύ νομίζεις ότι όλοι είναι άγιοι. Πρόσεξε, γιατί κάποια μέρα αυτή την αφελειά σου θα την πληρώσει πολύ ακριβά. Ωραία, τώρα θα μου πεις τι έγινε. Ήταν καρφί. Καρφί. Μιλάς σοβαρά? Ναι. Η απόλυση ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω σε ένα ρουφιάνο, αν με πιάνεις. Όχι, τι εννοείς? Όπως είδες, υπήρξα και πολύ γενναιόδορη απέναντί της, γιατί την αποζημίωσα και απλώς την απέλυσα, ενώ θα μπορούσα να της κάνω κάτι πολύ χειρότερο κατά τις προσφυλείς συνήθειες του Συμβουλίου. Γιατί όποιος μας προδίδει το πληρώνει ακριβά. Το πληρώνει πολύ ακριβά. Νικόλ. Στην Όμη έμαθα ότι θα καταθέσεις πρώτη ως μάρτυρας κατηγορία στην υπόθεση του Ορφέα Μακρύ. Ναι, ναι, έτσι είναι. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Αισθάνομαι ανακούφιση, κύριε διοικητά. Την περίμενα πολύ καιρό αυτή την εξέλιξη. Και κουράστηκα πια με αυτή την υπόθεση και κυρίως ψυχικά. Ναι, το ξέρω. Καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι. Είχαν υπάρξει και στη δική μου επαγγελματική πορεία υποθέσεις που τις πήρα προσωπικά. Και όταν κατάφερα να τις κλείσω, το συνέστημα ήταν άκρος λυτρωτικό. Λύτρωση. Κι εγώ αυτό νιώθω. Όλη αυτή η ιστορία με τα σημειώματα μου ήταν πια μαρτύριο. Ήταν σαν προαναγγελία θανάτου. Τράβηξες πολλά με αυτό. Τώρα είναι η ώρα της ικανοποίησης. Ναι. Ξέρετε, τι σκέφτομαι. Είναι κρίμα που δεν ζει ο συνάδελφός μου, ο Γρηγόρης ο Δαμάσκος, να δει την καταδίκη του Ορφέα Μακρύ. Είχαμε φανταστεί πολλές φορές τη σύλληψη του Γενάρη. Και για μας πια ήταν ζήτημα τιμής, δηλαδή, με τα δολοφονία της συναδέλφου. Στήχησε σε όλο το σώμα η δολοφονία αυτή. Κανείς όμως δεν μένει ατιμόρυτος, αστυνόμαι. Και να θυμάσαι πως η αλήθεια πάντα στο τέλος κερδίζει. Αισιόδοξο αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές ορισμένοι άνθρωποι τη γλιτώνουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να μην μένει κανένα κάθαρμα ατιμόρυτο. Πήγαινε τώρα να ετοιμάσεις την κατάθεσή σου. Θέλω να φάει τρεις ισόβια. Είναι θέμα τιμής. Μάλιστα, κύριε διοικητά.
Γεια σου, Ορφέα. Καλώς τον καλύτερο δικηγόρο της Ελλάδας. Κάτσε πρώτα να βγει η απόφαση του δικαστηρίου και μετά μου το λες. Για μένα θα είσαι πάντα ο καλύτερος. Μου έχει σταθεί με το παραπάνω. Και ξέρεις ότι όταν θα βγω από εδώ μέσα θα σε ανταμείψω πολύ καλά. Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, σου έχω ευχάριστα νέα. Για πες. Βρέθηκε αγοραστής για το σπίτι σου στην Αίγινα. Μπράβο. Δίνω όσα ζητάμε. Ακριβώς. Ωραία. Προχωρά το. Δεν νομίζεις ότι έχουμε άλλες δουλειές πρώτα? Μην νομίζεις. Ο αγοραστής μπορεί να περιμένει. Δεν βιάζεται. Όχι, φίλε. Δεν θα τον αφήσουμε να περιμένει. Γιατί μπορεί να βρει άλλο σπίτι. Ή μπορεί να ξοδέψει αλλού τα λεφτά του. Δεν νομίζω. Τον είδα πολύ σίγουρο. Αυτό που προέχει τώρα είναι να ασχοληθούμε με τη δίκη σου. Αυτό που προέχει μάλλον είναι τα χρήματα. Πρέπει να ξοφλήσω εσένα και έπειτα, όταν τελειώσει το δικαστήριο, πρέπει να έχω λεφτά. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θα ξεκινήσω πάλι το μηδέν. Μπορεί να χρειαστεί να φύγω για εξωτερικό. Δεν ξέρω. Ναι. Έχεις ένα δίκιο. Αλλά έχουμε καιρό να τα δούμε όλα αυτά. Τώρα προέχει να δούμε βήμα-βήμα την απολογία σου. Πάλι. Πάλι. Πριν τα είπαμε. Ορφέα, είμαι ο δικηγόρος σου και οφείλω να σε κατευθύνω. Πρέπει να δούμε τι θα πεις στην απολογία. Από εκεί και πέρα, αν θες να κάνεις το κεφαλιού σου, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εντάξει, Μάνο. Εντάξει. Έλα. Σ' ακούω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πρέπει να δείξεις μεταμέλεια προς τα θύματα. Ποτέ. Φίλε, περίμενα πώς και πώς να γυρίσεις. Εντάξει, ρε. Είχες και το Χάρη εδώ. Ναι, εντάξει, καλός είναι και ο Χάρης, αλλά εμείς οι δύο συνεννοούμαστε καλύτερα, το ξέρεις. Δεν σου είπα να εμπιστεύεσαι το Χάρη σαν να είμαι εγώ? Εννοείται. Ωραία. Και έχουμε προχωρήσει πολύ κιόλας με το Χάρη. Δεν ξέρω αν μας σου είπε για τα πράγματα που ανακάλυψα στο σπίτι του Ορφέα. Ναι, με ενημέρωσε. Ξέρω για τις κομπίνες του με τις φαρμακευτικές. Ψάξε λίγο πιο βαθιά, είμαι σίγουρος ότι θα βρεις και άλλα πράγματα. Κι εγώ το πιστεύω. Όμως ο Χάρης μου είπε και κάτι άλλο. Μου είπε για τη μέρα που δεν πήγες στη μουσική σκηνή. Και ότι είπες ψέματα ότι ήσουν εκεί. Η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ μπερδεμένος εκείνη τη μέρα. Άκουσε, Κρατή. Είσαι καινούριος στο χώρο. Πρέπει να κάνεις καλή εντύπωση, αλλιώς θα σε διώξουν. Και δεν σε παίρνει τώρα να μείνεις άνεργος. Όχι, δεν με παίρνει με τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και συγγνώμη άμα σε εξέθεσα. Εμένα, ναι. Τι λες τώρα? Για το καλό σου το λέω. Τέλος πάντων, πες μου τι έγινε εκείνη τη μέρα και ήσουν μπερδεμένος. Τι έγινε? Δεν θυμάμαι ότι δεν πήγα στη δουλειά. Και δεν μπορώ να θυμηθώ μετά που ήμουνα, με τίποτα. Σαν να μου έσβησε κάποιος τη μνήμη. Πριν πως ύπτες και ξεράδικες πουθενά? Όχι, δεν παίζει. Δεν είχα πιει τίποτα απολύτως και δεν έχω πιει ποτέ τόσο πολύ στη ζωή μου ώστε να ξεχάσω που ήμουνα και τι έκανα. Okay. Τότε μήπως αμφιβάλλεις για το τι έκανες και καταλήγεις στο να λες ότι δεν θυμάσαι? Νικόλας, το είχα πει. Πιστεύω ότι κάνω πράγματα τα οποία μετά δεν τα θυμάμαι. Ναι. Και τι σου είπα? Να δεις έναν ειδικό. Ναι, αλλά δεν είδα. Δεν έχω τα λεφτά τώρα που ζητάνε οι ψυχίατροι. Άσε που ξεκινάει η δίκη και δεν προλαβαίνω, θα τρέχω. Ναι. Μέσα σε όλα έχεις και τη δίκη. Δεν πρόκειται να ησυχάσω άμα δεν ακούσω από το δικαστήριο ότι αυτός ο άνθρωπος θα πει στη φυλακή. Καφέ. Καφέ. Έκλεισε ειστήριο, ε. Πετάω γελάδα το πρωί. Με το που έμαθες τα καλά νέα, δεν κρατιέσαι. Να πας, Αμαλία μου. Περιμένει ο διοικητής. Εσύ, σταμάτα. Γιατί, Αμαλία, το αξίζεις. Πέρασες τόσα. Σε ευχαριστώ. Αν και δεν πάω μόνο για τον Δημήτρη. Θέλω να δω τον Αλέξανδρο, την Άννα. Να πας, Αμαλίτσα μου. Να πας και να περάσεις υπέροχα, έτσι όπως σου αξίζει. Αλλά από εμάς, που θα μείνουμε σε αυτή την κρύα και αφιλόξενη χώρα. Μην αρχίζεις πάλι, ρε Θεοχάρη. Να κάνω. Μπήκα στα sites και διάβασα ότι στην Ελλάδα έχει ηλιοφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το διάβασα αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, και εμείς έχουμε ήλιο από πάνω μας. Απλά τον βλέπουμε σπάνια. Ο
Μα έγραψε. Ναι. Εντάξει, και εμένα μου λείπει η Ελλαδίτσα μου. Εντάξει, λίγοι μήνες υπομονή. Μακάρι να τα καταφέρετε πάντως. Αλήθεια. Θα ήθελα πολύ να είστε στην Αθήνα, να σας βλέπω συχνά. Μου έχετε σταθεί στα πάντα. Και έχετε σεβαστεί πάντα όλες μου τις επιθυμίες. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο αυτό που θα πω, σας νιώθω οικογένειά μου. Να σου πω, κάνεις λίγο πιο εκεί. Και εδώ. Λοιπόν. Συγγνώμη. Αχ. Α, συγγνώμη, δεν. Εντάξει. Τι είναι αυτό τώρα. Η πρώην και η νυν. Εγώ τώρα πώς να αισθάνθω. Πασάς ή... Γιάννενο. Χιούμορ έκανε. Έλα, υπερασπίσουμε λίγο. Με τι επιχειρήματα. Πάμε, Όλγα. Πολύ ωραίο το φαΐ. Ελπίζω να μην έριξα πολύ αλάτι για το γούστο σου. Ακόμα δεν το χτυπάς. Όχι, καλά κάνει, καλά κάνει. Οι γυναίκες τώρα μαγειρεύουν. Το μόνο πράγμα που θέλουν να ακούσουν είναι ένα καλό λόγο. Εντάξει, ρε παιδιά, το κατάλαβα το λάθος μου. Πάντως, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθατε. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλή παρέα. Ναι, πολύ καλή παρέα κάνουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε. Γιατί δεν περνάμε καλά. Εξάλλου αφεντικά είσαστε και δύο στις δουλειές σας. Σας παίρνει να κάτσετε λίγο ακόμα. Εντάξει. Απλά έχουμε τώρα τη δίκη του Ορφέα και μας χρειάζεται η Ελένη. Οπότε πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα της. Φαντάζομαι ότι θα αναβιώσει όλο αυτό που έγινε με τον Ορφέα και μας χρειάζεται, μας έχει ανάγκη. Ναι, έχεις δίκιο. Θα σας κυνηγάνε όλη μέρα δημοσιογράφοι, θα σας τρελάνουν. Μήπως να έρχονταν εδώ πέρα, Ελίδα. Δεν θα ήθελα να επηρεαστεί από όλο αυτό. Εδώ στα Μετέωρα τουλάχιστον δεν θα την ενοχλήσει κανείς. Όλγα, μια χαρά είναι μικρή εκεί που είναι. Την προστατεύουμε. Κοίτασε να ξεκόψεις από τον ποτό, μετά θα σε φέρω πίσω εγώ. Εντάξει, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Εσύ λες τα ίδια και τα ίδια, ενώ βλέπεις ότι είμαι μια χαρά. Έλα, μη χαλαστούμε τώρα. Τέλος πάντων. Όλγα μου, πάρε το χρόνο σου, αλήθεια, το χρειάζεσαι. Ελένη μου. Σε βλέπω πολύ πικραμένη και με στεναχωρεί αυτό. Πέρασες πολλά με αυτό το κάθαρμα και ακόμα σε ταλαιπωρεί. Εντάξει, δεν έχω κάτι. Να μην έχω λένε και θα περάσει. Πολύ σύντομα όλο αυτό θα είναι απλώς μια κακή ανάμνηση. Ναι, έτσι είναι. Πόσο θα κρατήσει αυτή η δίκη, αφού είναι σίγουρο ότι είναι ο serial killer. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ο Μάνος μπορεί να αρχίσει τις εφέσεις, αναιρέσεις εκεί, αναβολές, ιστορίες και στο τέλος μπορεί να καταφέρει να το βάλει στο ψυχιατρίο και να γλιτώσει το κάθαρμα, τη φυλακή. Αύριο πρέπει να πάω στο δικαστήριο για κατάθεση. Θα είμαστε όλοι εκεί μαζί σου, για συμπαράσταση. Θα έρθει και η μαμά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Μπα, μας κάνει την τιμή. Εγώ λέγω ότι θα μείνει στην Αθήνα, διαλέγει πόμολα για το σπίτι. Έλα ρε πατέρα τώρα. Αφροδίτη, θα μείνεις εσύ στην ταβέρνα, ε? Κάποιος πρέπει να μείνει εδώ. Η μαμά μου είπε ότι θα αφήσει τη μικρή στη Μαρία. Ναι, αυτή η κομπέλα την προσέχει πάρα πολύ. Λες και είναι δικό της παιδί. Ελένη μου, να σου πω κάτι ακόμα. Καταλαβαίνεις ότι θα μαζευτούν αυτοί εκεί πέρα οι δημοσιογράφοι, ερωτήσεις και θέλουν να είσαι προετοιμασμένη, παιδί μου, έτσι. Ναι, εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να καταδικαστεί ο Ορφέας. Και να μην τον ξαναδώ ποτέ. Να σ' απείς στη φυλακή, αυτό θέλω. Περάστε. Γεια σας, κύριε Δικητά. Τι έγινε, Λιμπέρη, πού είχες πάει πάλι? Τι εννοείτε? Τι νομίζεις δηλαδή, ότι δεν κατάλαβα ότι έφυγες καστή? Όχι, κύριε Δικητά, μέχρι τη γωνία πήγα να πάρω καφέ. Εντάξει, εντάξει, μην απολογείσαι, δεν θέλω ψέματα. Προφανώς για να έφυγες κάποιο σοβαρό λόγο είχες. Σωστά.
ακούω. Τι θέλεις? Βασικά ήθελα να σας ζητήσω άδεια 2 μέρες. Γιατί? Γιατί θέλω να πάω να κάνω ένα check-up. Και τι θα πάω να τσεκάρεις? Τα μάτια σου που αληθωρίζουν γι' αυτό τον κρεμανταλά τον δημοσιογράφο. Μια ζωή τόσο ηλίθιος που νομίζεις ότι μπορείς να με δουλέψεις, Λιμπέρη. Καταρχάς, γιατί θέλεις 2 μέρες άδεια για ένα απλό check-up? Δεν είναι τόσο απλό, είναι πιο σύνθετο. Δεν μπόρεσες να σκεφτείς καλύτερη δικαιολογία για να περάσεις χρόνο με τον Ρουμπές. Λοιπόν, 1 μέρα σου δίνω, Λιμπέρη, και πολύ σου είναι. Ελάτε, κύριε Δικήτα, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Γύρισε πάλι αυτός και ξεμυαλίζεσαι. Ονειρεύεσαι ταξίδια και ασφαλείες. Μα έλειπε τόσο καιρό, τον πεθύμησα. Και τι προτιμάτε, να το σκάω από την υπηρεσία σαν τον κλέφτη ή να μου δώσετε μια ωραία νόμιμη άδεια έτσι να το ευχαριστηθώ? Να κάνεις τη δουλειά σου και να μην ξεμυαλίζεσαι θέλω. Αλλά μάλλον ζητάω πολλά. Τελειώσαμε τη συζήτηση εδώ και δεν το διαπραγματεύουμε. Τέλος πάντων, θα αρκεστώ στη 1 μέρα. Και αυτή καλή είναι. Και ό,τι προλάβω. Τι έχεις να προλάβεις δηλαδή? Το τσεκάπ για αρχή. Γιατί γι' αυτό θέλω την άδεια, όχι για τον Νικόλα, να το ξέρετε. Στο τζεμπάκι το έχεις το ψέμα. Άντε πήγαινε. Κάνεις αυτό? Γιατί έτσι γουστάρω. Παράταμε. Αν δηλαδή βρεις εκεί μέσα τα λεφτά του, θα τα πάρεις. Εννοείται πως θα τα πάρω. Γιατί να μου τα πάρω? Δεν πάει κόντρα στις αρχές σου αυτό. Εσύ τόσο καιρό μου το παίζεις καλός. Αυτά τα λεφτά είναι βρώμικα. Τα έχει μαζέψει από κομπίνες. Ναι, αλλά θα τα πάρω για καλό σκοπό. Δηλαδή? Θα κοιτάξω να αποζημιώσω τις οικογένειες των θυμάτων του ψυχάτια. Αν και τα λεφτά δεν πρόκειται να φέρουν πίσω τους άνθρωπους τους. Δεν σε είχα για τόσο ηλίθιο τελικά. Καλά θα μοιράσεις τα λεφτά. Είσαι με τα καλά σου. Να τα κρατήσεις. Σου ανήκουν, είναι πατέρα σου. Τα δικαιούσε αυτά τα χρήματα. Πώς γίνεται να είσαι τόσο βλαμμένο? Σε συχαίνομαι. Στην υγειά μας, μωρό μου. Πολύ ωραίο κρασί. Μαλαγουζιά, η αγαπημένη μου ποικιλία. Για πες. Μίλησες με το διοικητή σου? Ναι. Μου έδωσε 1 μέρα άδεια. 1? Μου υποσχέθηκες 2, ρε μωρό μου. Τι να κάνουμε τώρα, αγάπη μου. 1 μου έδωσε ο Σέκερης. Και δεν ήθελα να του πάω κόντρα, γιατί θα μου την έπαιρνε πίσω κι αυτή. Κατάλαβε ότι ήθελα να είμαι μαζί σου. Α, και πού είναι το κακό, δηλαδή? Απαγορεύεται να θέλεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου? Είναι πολύ καθήκη τελικά. Γιατί όταν του πας τα γεμιστά και πίνετε μπύρες, είσαι καλή. Όταν όμως ζητάς άδεια, μου λαρώνει ο αχώνευτος. Αγάπη μου, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή στην αστυνομία. Χρειάζεται τη βοήθειά μου. Μην τα βάζεις μαζί του. Εντάξει, συγγνώμη. Αν είναι να του στείλω ευχαριστήρια κάρτα για την τεράστια γενναιοδορία που μας έδειξε. Ρε αγάπη μου, μην είσαι αχάριστος. Αύριο θα είμαι όλη τη μέρα δική σου. Εντάξει. Άλλοι δεν βλέπουν την άδεια ούτε μετά κι άλλε. Εντάξει, έστω, ας είναι. Αλλά να ξέρεις ότι δεν τον χωνεύω αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ νομίζω να αφήσουμε το Σέκερι και να συγκεντρωθούμε τώρα που έχουμε λίγο χρόνο μόνοι μας. Ε, τι θες να κάνουμε? Τι θέλω να κάνουμε?
κάνεις? Τώρα που σ' ακούω, πολύ καλύτερα. Χαίρομαι. Λοιπόν, πότε θα γυρίσεις στο Λονδίνο? Έχω κάτι δουλειές να κάνω ακόμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι προφανές ότι τρέχεις πάλι πίσω από την πατσίνα. Κόψε λοιπόν όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις δακρύβρεχτες βλακίες και γύρνα πίσω. Ό,τι γουστάρω θα κάνω, οκ? Κοίταξε να δεις, αγόρι μου, οι δουλειές τρέχουν και δεν θα περιμένουν για πολύ ακόμα. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Ας την πατσίνα και γύρνα πίσω να ασχοληθείς με το μέλλον σου. Να σου πω κάτι, το βρήκα. Θα σε μαγνητοφωνήσω για να μην κουράζεις να λες συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να κλείσω. Μπα. Επισκέψεις τέτοια ώρα. Ήρθε το ραντεβού μου. Εντάξει. Γεια τώρα. Σκέφτηκα όλα αυτά που έχουν συμβεί μεταξύ μας και κάποια από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Μάλιστα, για πού κατέληξες? Δεν μπορούμε να είμαστε πια μαζί. Δεν μου βγαίνει. Συγγνώμη. Καλησπέρα, Ορφέα. Σου φέρα το κοστούμι για το δικαστήριο. Για να δούμε, ρε Αντώνη. Τι γούστο έχεις? Μπράβο. Μπράβο, ρε Μαγκά. Και αυτά εδώ είναι τα παπούτσια. Πήρα καφέ γιατί πάνε πολύ με το μπλε κοστούμι. Ευχαριστώ, Αντώνη. Λοιπόν, όλα μαζί κάνουν 220 ευρώ, οπότε εδώ είναι τα ρέστα σου. Κράτα τα. Μα πάλι. Πάλι. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ να τα κρατήσω, είναι πάρα πολύ λεφτά, 180 ευρώ. Σου έχω πει πως ό,τι κάνεις για μένα θα τα αμείβεσαι. Οπότε κράτα τα. Μην ευριάσω. Καλά. Καλά, ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Στην πραγματικότητα είχα αρκετές δυσκολίες και δεν ξέρεις από τι με βγάζεις. Γι' αυτό είναι οι φίλοι. Όταν έρχονται τα δύσκολα, πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Έτσι, έτσι είναι. Έχεις άγχος για τη δίκη? Όχι. Ίσα-ίσα. Πιο ήρεμος είμαι. Από αύριο θα ξεκινήσει να γράφετε μια νέα ιστορία για μένα. Θα βγει το βιβλίο μου και ο κόσμος θα καταλάβει. Θα καταλάβει πως ό,τι έκανα το έκανα για καλό. Αρχίζει και μπαίνει στο κλίμα του παιχνιδιού και σε λίγο θα γίνει καλύτερη από μένα στο σκάκι. Ρε, άστα σάπια. Αφού το ξέρω ότι με αφήνει να κερδίσω. Νιώθω όπως Λίδα όταν παίζουμε μονόπολη. Μου έχει λείψει. Πώς να μην σου λείπει? Και εγώ τη σκέφτομαι και θέλω να τη δω. Ναι, όλα, Αλέξανδρος δεν δείχνει να πείθεται ότι έχω συνέλθει. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνω για να γυρίσει το παιδί πίσω?
Να δώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Αυτό να κάνεις. Και εγώ είμαι εδώ. Για ό,τι χρειαστείς. Θέλω να σου πω κάτι. Έχω σταματήσει τα αντισυλληπτικά. Αλήθεια. Το ξέρω ότι έχουμε κουβεντιάσει γύρω από αυτό το θέμα και έχεις πει ότι δεν θα ήθελες παιδί από μια αλκοολική. Αλλά τώρα νιώθω πολύ διαφορετικά. Νιώθω πολύ δυνατή. Και όλα αυτά εξαιτίας σου. Και το θέλω. Και εγώ το θέλω. Να σου πω. Και αυτό που είπατε το εννοούσα. Για να σε ταρακουνήσω το είπα. Για να σε συνεφέρω. Μόνο μαζί σου θέλω να κάνω τα παιδιά μου. Παιδιά, πληθυντικό άκουσα. Γιατί στο ένα θα μείνουμε. Θες δίδυμα ή ένα και ένα. Όπως γει. Αρκεί να απολαύσουμε τη διαδικασία. Έφτασε μεγάλη μέρα, ε. Που να μην έφτανε. Έλα, σώπα. Όλα θα τελειώσουν σύντομα. Καλημέρα. Τι έγινε, παιδιά, πότε ήρθατε? Τώρα, πριν από λίγο, πήραμε το πρώτο πρωινό. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς από τα μικρή ώρα. Μάλιστα. Πώς είσαι, Ελένη μου? Πώς να είμαι. Το στομάχι μου είναι κόμπος. Καλά, εσείς ήρθατε μέχρι την Αίγινα για να πάτε πάλι Αθήνα. Ναι, θέλαμε να είμαστε δίπλα στην Ελένη. Έτσι κάνουν τα αδέρφια, παιδάκι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Είσαι υπότης. Εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά τώρα θα βγούμε όλοι μαζί. Έτσι. Εκτός από μένα, φυσικά που θα μείνω εδώ στην ταβέρνα και θα ρίχνω και καμιά ματιά στο μωρό. Α, να σου πω, αν μπορείς, πετάξω λίγο από το σπίτι να βάλεις λίγο φαγητό και νερό στο μανταρίνι, γιατί δεν προλάβαμε. Να δούμε τι άλλο θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ. Σας έχω μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Είναι φορές που νιώθω ότι παγώνει το αίμα μου. Ελένη, πρέπει να προσπαθήσεις να πείσεις τον εαυτό σου να το ξεπεράσει όλο αυτό. Μπορείς. Και εμείς θα είμαστε εδώ δίπλα σου, συνέχεια. Λοιπόν, πίνουμε τον καφέ μας και φεύγουμε. Μήπως θέλετε και σε ένα καφέ? Δεν θα έλεγα όχι σε ένα καφέ, αλήθεια είναι. Αφροδίτη, κι ένα κεπέδακι με καφέ. Δεν πάω. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Ντροπή, θα πάω εγώ να φτιάξω τους καφέδες. Καλά. Αγάπη μου. Καλημέρα. Ξύπνησε και δεν ήσουν δίπλα μου. Ναι, γιατί σου έφτιαχνα Royal Breakfast. Παρακαλώ, περάστε. Λοιπόν, αυγά, μπέικον, φρυγανιές, μαρμελάδα, λουκάνικα, κρουασάν, μπισκοτάκια, καφέ, χυμό, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Έλα. Εσύ τα έφτιαξες όλα αυτά. Ναι, αγάπη μου. Ξύπνησα από τις 7 το πρωί. Τι να πω, ευχαριστώ. Όχι, αγάπη μου. Εγώ ευχαριστώ. Και ποιο πράγμα? Που υπάρχεις. Που είσαι εδώ. Που ζήτησες άδεια από τη διοικητή σου και θα σε έχω όλη μέρα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό, μόλις φάμε το πρωινό, ναι, θα πρέπει να πάω από τη νομική για να δω το πρόγραμμα των εξετάσεων. Και να μιλήσω και με ένα καθηγητή μου. Χα. Αλλά μετά είμαι ελεύθερη να κάνουμε ό,τι θέλεις. Χα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ μεγάλη βόλτα με τη μηχανή και θα πάμε στη θάλασσα. Για ψαράκι και ούζα. Ό,τι θες εσύ. Ό,τι θέλω εγώ. Κανείς δεν φτιάχνει τα αυγά πιο ωραία από σένα. Και φρυγανισμένο ψωμάκι, τέλεια. Και πού είσαι ακόμα? Τι σκέφτεσαι για μετά? Δεν μπορώ να σου πω. Βάζω χαλάσω την έκπληξη. Ένα σου λέω μόνο. Ότι αν κατάφερνες να πάρεις 2 μέρες άδεια, θα κάναμε και ταξιδάκι. Έλα ρε αγάπη μου, μη μου το χτυπάς, αφού ξέρεις ότι προσπάθησα. Εντάξει. Πάντως, μου φτάνει που θα σε έχω όλη μέρα και θα σε κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Δηλαδή, υπονοείς κάτι που δεν πιάνω? Δεν έχεις φαντασία.
Ηρέμησες, τον εμπιστεύτηκες και σε έμαθε κι αυτός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να τον συμπαθώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά θα ανέβω μόνη μου. Εντελώς. Δεν θα είσαι μαζί. Να τα μας. Με πήρες, με χρησιμοποίησες, ε. Πήρες αυτό που ήθελες και τώρα... Πες μου τώρα ότι θα αρχίσεις να ανταγωνίζεσαι και το άλογο. Έλα να σου πω. Το να ανέβεις μόνη σου, το ξεχνάς. Αυτή είναι η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας. Δεν το χάνω με τίποτα. Να σου πω, θα πάμε κανένα γυμναστήριο. Και γυμναστήριο, και είπα σε και γυμναστήριο. Όλη μέρα αυτό μου κάνεις. Με ξεθεώνεις στις γυμναστικές, το βράδυ έχει προπόνηση. Και τέλος πάντων, είμαι πάντα πτώμα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε στην κουζίνα μας και να φάμε τα κανελόνια μας που έφτιαξα. Πρώτα γυμναστήριο και μετά κανελόνια. Καλά. Ε, πάμε, πάμε. Αχ, Θεέ μου, πόσο μου έλειψε το σπίτι μας. Εμένα μου έλειψες εσύ. Αλλά μάλλον εσύ προτιμάς τα ντουβάρια, σαν τις γάτες ένα πράγμα. Ξέρεις ότι οι γάτες λένε πως αγαπάνε περισσότερο το χώρο τους παρά τα αφεντικά τους. Ναι, Δημήτρη, σταμάτα, αυτό εννοούσα. Ότι μου έλειψες εσύ. Ναι, ένα πλάκα σου κάνω. Εξάλλου το ότι σε αποκάλεσα γάτα έπρεπε να το δεις σαν κομπλιμέντο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το κομπλιμέντο και ευχαριστώ πολύ που ήρθες να με πάρεις από το αεροδρόμιο. Πάντα θα έρχομαι. Είσαι gentleman. Έλα, θα με κάνεις να κοκκινήσω. Πήρα άδεια από την υπηρεσία να περάσουμε όλη τη μέρα μαζί. Τι, δεν χαίρεσαι? Φυσικά και χαίρομαι πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ για όλα. Και κυρίως για την κατανόηση. Έλα. Αλήθεια, μην με ευχαριστείς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είσαι εδώ, είσαι καλά, είσαι μαζί μου. Κι εγώ. Γύρισε πάλι και είναι να έχει την κιάρα. Θα την ξεπαστρέψω, Μανούσα, δεν μπορώ άλλο. Δεν το δέχομαι ότι προτιμάει εκείνη να παραμένανε. Θα βρω άλλο τρόπο να το διερμηστώ. Τον εθέλω, Μανούσα, παψαλίζομαι γι' αυτό να είναι. Όχι, δεν ήρεμο. Θέλω άντρα με στολή, πάει και τελείωσε. Αυτή είναι η χταγή μου. Το έβαλα η Νάτη τώρα. Έλα, περνά μέσα. Τι είναι? Καλά, εδώ. Έλα, κάτσε. Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί έχει ρεπό η Αθηνά σήμερα και θα πάμε βόλτα. Οκ, εντάξει, κατάλαβα. Μη σειρώσε, θέλω μόνο εγώ. Θέλω να μιλήσουμε. Σ' ακούω. Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο θέμα, οκ? Φαντάζομαι ξέρεις ότι με την Άννα λέμε τα πάντα, σωστά? Θες να μου πεις τι ψάχνεις? Σου είπα τι ψάχνω. Ναι, και εγώ σου είπα όμως να μην τα σκαλίζεις. Ή αν έρθει στη Σκόπολη, γιατί την περιμάνα μου και είδες, βρήκε τον πελάτη. Και γιατί την έστειλε, τι φοβόταν? Ήθελε να με προειδοποιήσει για κάποιους ανταγωνιστές και... Τέλος πάντων, αυτό. Φιλέ, εγώ σε ρώτησα στα ίσα και δεν μου απάντησες. Τώρα λοιπόν, άσε με να κάνω την ερευνά μου και μην επεμβαίνεις. Όταν ρώτησα την Άννα, το διακινδύνευσα, ήξερα ότι θα τα μάθεις. Στο κάτω-κάτω, τι φοβάσαι, ρε φιλέ? Τι φοβάσαι αν είσαι καθαρός? Είσαι? Εννοείται πως είμαι. You're playing with me like a yo-yo. You getting me high on the low, low. You stand with me or you go, go. Keep playing, I might go solo. No ring, no text, forget about late, late night night calls. No gym, no flex, you and I talk, no bone, no face. All the fees, you shy to beg, you got them. Only difference that you make are problems. You bring in more drama, that's why I'm done with you. Bye, no way, baby, bye-bye. Bye, bye. By the way, baby, bye bye. Bye. By the way, baby, bye bye. Τι θα φάμε? Θα φάμε κοτοπουλάκι νόστιμο από τη γωνία με σαλατούλα μπρόκολο και μπόλικη αγωνία. Η μαμά τα κάνει πιο ωραίο. Ναι, αλλά... Δεν τα μαγείρεψε. Άκουσα. Η μαμά θέλει να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο της όνειρο.
Έτσι. Και εμείς πρέπει να τη βοηθήσουμε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κάνει πρόβες πρέπει να τη διευκολύνουμε. Το κατάλαβες? Κατάλαβα. Ωραία. Θα πέσει πίνα. Κοίτα, πρέπει να καταλάβεις ότι πρώτα απ' όλα είναι η μαμά μου. Και θέλω να τρώω τα δικά της φαγητά. Ωραία, λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι εγώ θα σου εξασφαλίζω το ίδιο νόστιμα και υγιεινά φαγητά με αυτά της μαμάς σου. Λοιπόν, τώρα θα φας το κοτοπουλάκι και θα γλύψω τα δάχτυλά σου. Έγινε, πήρατε φαγητό απ' έξω. Ναι. Είχα ξεπαγώ σνίτσελ. Ναι, σνίτσελ! Τι έγινε εδώ. Λοιπόν, κάτσε εδώ, δεν θα μαγειρέψει τίποτα. Πρέπει να ξεκουραστείς. Θα φάμε αυτό που έφερα εγώ. Όσο καιρό κάνεις πρόβες, διοικητική μέρημνα αναλαμβάνω εγώ, ξέρω. Σωθεί, έκαμε. Ω, να σου πω, για σταμάτα, για σταμάτα. Το ευχαριστώ. Είσαι τέλειος. Αν ήταν τέλειος, δεν θα μεταείζες κατούλες. Να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσουν αυτές τις κουβέντες. Πήγαινε μέσα. Δεν τρως τίποτα. Μαμά, περιμένω το σνίτσελ. Τι θα κάνουμε με αυτόν? Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να είσαι καλά και να πραγματοποιήσεις τον ήχο σου. Λάδα, σ' αγαπώ. Κι εγώ. Σε είδα! Να μην φοβάσαι τίποτα, εντάξει. Δεν έχεις φταίξει σε κάτι. Να τους αντιμετωπίσεις όλους στα ίσα και με τσαμπουκά. Και άστροφε να λέει ό,τι θέλει. Σαλεμένος είναι άλλωστε. Ας τολμήσει να την κοιτάξει και θα γίνει μεγάλος σαματάς. Ωχ, Θεέ μου, το βλέπω. Αυτό δικαστήριο θα μείνει στην ιστορία. Πατέρα, άκουσε με λίγο. Δεν θέλω φασαρίες εκεί. Εντάξει. Άντε, πάμε τώρα γιατί περιμένει και η μάνα μου. Επιτέλους, μωρό μου. Έλα, δεν άργησε. Άργησες. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα στο Σουνίο, να πιούμε ένα καφεδάκι κάτω από τον ναό και μετά ψαράκι και ούζα παραλιακά. Και ό,τι άλλο θέλεις. Είμαι διαθέσιμη για όλα. Τώρα τι είναι αυτά που μου λες, ρε, αγάπη μου. Είσαι και όμορφη, είσαι και προσωπικότητα, με έχεις τρελάνει. Άντε, ανέβα. Φορά κι αυτό. Πάτωσε στο τρέξιμο. Έτσι πρέπει. Και τώρα, σκάκι. Oh. Φουλ πρόγραμμα, έτσι. Ελπίζω να μην κούνησες κανένα πιόνι από χθες το βράδυ, γιατί εγώ έχω φωτογραφική μνήμη, το λέω. Έλα, πάμε να παίξεις τώρα. Τι. Έλα, κατσικάκι. Και άστα τώρα αυτά. Λοιπόν. Εσύ παίζεις, έλα. Εγώ. Εσύ. Είναι όπως χθες, δεν τα πήραξε κανένας. Αχ. Ναι. Δώσ' μου μισό λεπτό. Λοιπόν. Ξέρω τι θα κάνω. Δεν επιτρέπεται αυτό. Μόνο γάμα. Μόνο γάμα. Ναι, μπερδεύτηκα. Δεν το βλέπω να την κερδίζω αυτή την παρτίδα. Γιατί δεν είσαι συγκεντρωμένη γι' αυτό. Τι σκέφτεσαι? Εγώ... Ξέρεις, τη Λίδα, το δικαστήριο. Να πάρω τον Αλέξανδρο να δω τι κάνουνε. Πάρανε. Αλεξανδρέλα, τι κάνετε? Α, καλά, πάρτε με μόλις μπορέσετε. Είναι εδώ και ο Στέφανος. Εντάξει. Άντε, γεια. Τώρα πάνω στο δικαστήριο. Παίζε τότε. Το μυαλό σου εδώ. Είναι πολύ αυστηρός όπως είναι.
Ευχαριστώ.